Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε κάθε γυναίκα που αναμετριέται με κάθε πρόσωπο της βίας στο χώρο δουλειάς, σπουδών, στην οικογένεια, στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες, τα παιδιά της Παλαιστίνης που βιώνουν τη βία του κατοχικού κράτους του Ισραήλ με τις πλάτες των ευρωατλαντικών συμμάχων τους, μάλιστα με την εμπλοκή της χώρας μας αυτό το μακελιό. Και το αποτύπωμα αυτής της βαρβαρότητας βαραίνει και τις γυναίκες, τα παιδιά, το λαό του Ισραήλ. Η αλληλεγγύη του ΚΚΕ δεν έχει τυπικό χαρακτήρα. Είναι στοιχείο της καθημερινής διεκδίκησης όλων εκείνων των οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων, ώστε κάθε γυναίκα να ζει οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητη, να έχει τη δυνατότητα να αντισταθεί και να αποκρούσει την πολυμόρφη βία. Γιατί το κράτος πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα για να σπάσει μια γυναίκα τα δεσμά μιας βίαιης παθογόνας διαπροσωπικής ή οικογενειακής σχέσης. Και προϋπόθεση γι' αυτό είναι να έχει μόνιμη και σταθερή εργασία, σταθερό εισόδημα, να εξασφαλίζεται το καθολικό κοινωνικό δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, πρόνοια, την παιδεία, η σύγχρονη ασφαλή στέγη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πώς να βρει το κουράγιο μια γυναίκα όταν αντιμετωπίζει τη βία την εργοδοτική που μπορεί να φτάσει μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη βία των αλλεπάλληλων κυμάτων της ακρίβειας, όταν έχει να αντιμετωπίσει την υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση υγείας, παιδείας, πρόνοιας. Πώς να το βρει εκείνο το αποκούμπι, την αντοχή, όταν βιώνει τις συνέπειες της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης του δικτύου των δομών για την πρόληψη και την προστασία των κακοποιημένων γυναικών, όταν βασικά η λειτουργία τους εξαρτάται από ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης που πάνε από τη μια παράταση στην άλλη. Και η αλήθεια είναι ότι παρά την ακούραστη προσπάθεια των εργαζομένων στα συμβουλευτικά κέντρα, στους ξενώνες αλλά και στη γραμμή ΣΟΣ 15900, που παρεπιπτόντως δουλεύουν χρόνια με αιτήσιες συμβάσεις και αρνείται η κυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες να τους μονιμοποιήσουν, τα διέξοδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Γιατί μιλάμε για ιατροδικαστικές υπηρεσίες και εισαγγελίες ιδιαίτερα ανηλίκων υποστελεχωμένες, η πλήρης δωρεάν νομική συνδρομή δεν εξασφαλίζεται. Όταν οι γυναίκες περνάνε ένα γολγοθά μέχρι να πάνε στον ξενώνα, αφού πρέπει να συγκεντρώσουν μια σειρά ιατρικές εξετάσεις από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας που καθυστερεί και το ραντεβού, με κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους, παρατείνοντας την παραμονή τους σε αυτό το βίαιο περιβάλλον. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά την αγωνία που περνάει μια γυναίκα και τα παιδιά της, αλλά και οι ίδιοι εργαζόμενοι και εργαζόμενες των δομών, από τη στιγμή που δεν εξασφαλίζεται ούτε καν το κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μεταφορά τους σε άλλη πόλη. Που δεν προβλέπεται από τα συμβουλευτικά κέντρα η ολόπλευρη προστασία των παιδιών των κακοποιημένων γυναικών, ενώ έρχονται αντιμέτωπα με τις τραγικές ελλείψεις σε δημόσιες και δωρεάν παιδοψυχιατρικές μονάδες και άλλες δομές, που συνοδεύονται βέβαια με την υποκατάσταση κρατικής ευθύνης για την παιδική προστασία σε ΜΚΟ, που παίρνουν και το μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης. Συγκεκριμένες προτάσεις έχει καταθέσει το ΚΚΕ και με την απλή ερώτηση και με τη σημερινή επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί. Γιατί τώρα χρειάζεται γενναία κρατική χρηματοδότηση στις δομές με μονιμοποίηση των συμβασιούχων και προσλήψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, όπως επίσης χρειάζεται να δημιουργηθούν και εξειδικευμένες δημόσιες και δωρεάν υποδομές για τη θεραπεία του τραύματος, για τη σεξουαλική βία και άλλα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συμβαστούμε με την κανονικότητα να λογαριάζονται ως κόστος για το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των γυναικών και των παιδιών από την πολύμορφη βία. Και το ΚΚΕ, μαζί με τη διεκδίκηση της ολόπλευρης προστασίας και στήριξής τους, παλεύουμε και ενάντια στις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που γεννούν τους δράστες τέρατα και αφήνουν τις γυναίκες ευάλωτες στη βία. Δηλαδή, δίνουμε βαρύτητα στην πρόληψη,
αλλά αναμετριόμαστε καθημερινά με τις αναχρονιστικές πατριαρχικού τύπου κοινωνικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, παλιά και δήθεν σύγχρονα κοινωνικά στερεότυπα για την κοινωνική θέση της γυναίκας, τις σχέσεις των δύο φύλων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, με τις άπιες αξίες του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου ζωής και σκέψης, την υποτίμηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, ακόμα και της ζωής του. Όλα αυτά είναι που αναπαράγονται στα σχολεία, στις σχολές, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media, δεν είναι μόνο η οικογένεια. Και αυτό είναι ο βούρκος της σύγχρονης αντιδραστικοποίησης της καπιταλιστικής κοινωνίας, που διαμορφώνει και προσωπικότητες ικανές να διαπράττουν αποτρόπαια εγκλήματα. Γιατί στην αρένα και τη σύψη της φυτρώνουν οι πιο αποκρουστικές μορφές βίας, όχι μόνο οι ενδοοικογενειακοί, αλλά και τα επίσημα και αναπίσημα κυκλώματα πορνείας, κυκλώματα τράφικινγκ, η διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση και καταδίωξη, που φτάνει μέχρι τη γυναικοκτονία. Και όσο συγκλονιζόμαστε από τέτοια περιστατικά, άλλο τόσο συγκλονιζόμαστε από την κραυγή αγωνία των μανάδων, των παιδιών των δολοφονημένων γυναικών, που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους χωρίς οικονομική, νομική, ψυχολογική στήριξη από το κράτος. Κλείνοντας, μπορούμε να νικήσουμε τη θλίψη με τη θέληση της δράσης για την ανατροπή του κόσμου της εκμετάλλευσης, της βίας, της γυναικείας ανισοτιμίας, στο δρόμο του συλλογικού αγώνα γυναικών και ανδρών, με κριτήριο τα κοινά, εργατικά λαϊκά συμφέροντα, χτίζεται ασπίδα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς, εκπαίδευση, στις γειτονιές, απέναντι στην πολύμορφη βία, ώστε κάθε γυναίκα να αντέξει, να βρει το θάρρος, το πείσμα, να παλέψει μαχητικά για τα δικαιώματά της, για να αλλάξει τη ζωή της.